Ραγδαίες εξελίξεις στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου αναμένονται προσεχώς μετά και την ανακοίνωση του Αντώνη Κουμπενάκη στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο ότι σκοπεύει να ανεξαρτητοποιηθεί. Έχω γραμμένο και εκτυπωμένο το κείμενο της ανεξαρτητοποίησής μου, το οποίο θα κρίνω πότε και αν θα το παραδώσω στο Δήμαρχο Ηρακλείου. Δεν πρόκειται να είμαι ξανά υποψήφιος με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το σκηνικό κατάρρευσης της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου περιέγραψαν οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθηνάς Πανάκη Κοχιαδάκη και Μανώλης Αλούστρος. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει χάσει την μπάλα. Τελείως. Συνήθως ο κύριος Πασπάτης, όταν μιλάει ο κύριος Βαρδαβάς, τον καμαρώνει. Τον κοιτάει στα μάτια και απλά τον καμαρώνει καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του. Πείτε μου, κύριε Σαλούστρε, τι εννοείτε ότι έγινε δύναμη ολίγων και όχι των πολιτών και σταμάτησε να λειτουργεί αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα? Δηλαδή, κερδίθηκε η εξουσία και μετά δεν ήταν για όλους. Αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά η Τριανδρία, όπως εμείς τη γνωρίζαμε, ουσιαστικά μεταλλάχθηκε σε μια άλλη Τριανδρία. Στην Τριανδρία υπήρξαν αντικαταστάσεις, κύριε Σαλούστρο? Βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως. Πείτε μου. Αντικαταστάθηκε ακριβώς ο κύριος Ινιωτάκης αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Από ποιον? Από τον κύριο Βαρδαβά. Είναι πλέον φανερό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου μας. Δεν είναι... Δηλαδή με Ινιωτάκη είναι... κέρδισαν, με Βαρδαβά πορεύτηκαν. Βεβαίως, βεβαίως. Γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος κάλεσε τον κύριο Ινιωτάκη και ουσιαστικά του είπε ότι μέχρι χτες ήταν η Τριανδρία. Σήμερα είμαι εγώ. Αυτό γνωρίζω και αυτό σας λέω. Οι τρεις βασικοί ήταν ο κύριος Βαρδαβάς, ο κύριος Πασπάτης και ο Δήμαρχος, οι οποίοι αποφασίζανε, λέγαν αυτό θα κάνουμε και μετά σκεφτότανε με ποιο τρόπο θα το μεταφέρουν και στη δημοτική ομάδα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί με τον τρόπο που έπρεπε να παρουσιαστεί. Βρεθήκαμε στο δρόμο να μου λέει ο Βαρδαβάς τι νόμιζες, ότι επειδή έγινες αντιδήμαρχος θα πάρεις και γραφείο. Όταν εμένα ο κύριος Βαρδαβάς γύρισε και μου είπε αν ακούς αυτά που σου λέω θα πας καλά. Και όταν έφυγα, γύρισε και μου είπε: δεν με άκουγες. Μάλιστα σε μία τάκα που είχε πει ότι ο δήμαρχος θα είναι εκεί όσο το θέλω εγώ. Το είχε πει αυτό. Ουσιαστικά ήμασταν μαριονέτες. Εγώ έτσι ένιωθα τον εαυτό μου και θέλω να πω κάτι ακριβώς εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Ναι. Ότι οι αποφάσεις ερχόντουσαν έτοιμες μέσα στην ομάδα, έτοιμες, και κατά κάποιο τρόπο επιβαλλόντουσαν με καθόλου νόμιμες ή δημοκρατικές διαδικασίες που ευαγγελιζόμαστε. Ακριβώς το αντίθετο. Λέγατε ελεύθερα τη γνώμη σας χωρίς να παρεξηγήσετε και πολλές φορές να υιοθετείτε ή όχι? Εγώ πάντα έλεγα ελεύθερα τη γνώμη μου, είναι η αλήθεια, κύριε Συμβουλάκη. Οι υπόλοιποι ψηφίζανε αυτό που θα έλεγε ο Δήμαρχος. Πώς ήταν στη δημοτική ομάδα μέσα, υπήρχε δημοκρατία? Όχι βέβαια. Δηλαδή? Όχι. Ήταν ξεκάθαρο. Έπρεπε να πούνε την πρόταση και εμείς να την ψηφίσουμε καταφατικά, αλλιώς είχαμε πρόβλημα. Ήταν ξεκάθαρο. Είχε τύχει ποτέ να το πείτε εσείς ότι δεν συμφωνείτε με κάποια απόφαση? Πολλές φορές, σχεδόν συνέχεια. Και στη συνέχεια φτάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίζατε όμως? Ναι. Γιατί υπήρχε μια πειθαρχία εκεί, έπρεπε να πειθαρχήσετε. Έπρεπε, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το όραμα της παράταξης, το οποίο ακολούθησαν και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες, μετά την εκλογή δεν έγινε πράξη.